Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Όσο η Αθήνα υποφέρει στη φυλακή, η Μαργαρίτα και η Μαρία παλεύουν να ισοπεδώσουν την Ηρώ. Η αδερφή του Δημήτρη έχει επιστρέψει από την Ολλανδία, αποφασισμένη να εκδικηθεί για τον άδικο χαμό του μικρού της αδερφού. Πράγματι η Ηρώ δείχνει στους ενόρκους πως γνωρίζει όλη την αλήθεια για τη σχέση του αδερφού της. Είναι εξοργισμένη και συντετριμένη από αυτή την εξέλιξη και το μόνο που ζητά είναι να δει τους Βρετάκους στα πατώματα. Η Αθήνα δεν γνώριζε την ύπαρξή της, παρόλο που εκείνη διαβεβαιώνει πως ο Δημήτρης της είχε μιλήσει. Η Ρο αναφέρει πως ήταν πολύ δεμένη με τον αδερφό της, πως μιλούσαν διαρκώς και πως ήταν το άλλο της μισό. Ποια είναι όμως τα πραγματικά της κίνητρα? Όπως όλα δείχνουν, η Ρο αδιαφορούσε και αδιαφορεί για τον Δημήτρη. Δεν την ενδιαφέρει η δικαίωση, αλλά το ποσό που μπορεί να βγάλει ως αποζημίωση από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορεί ο Δημήτρης να της είχε αναφέρει τη σχέση του, όμως οι δυο τους ήταν αρκετά από μακρύ. Δεν ήταν ο αγαπημένος της αδερφός, όπως περιγράφει μπροστά στους δικαστές. Τα κίνητρα της είναι σκοτεινά και θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο την Αθήνα. Η Ρο δείχνει απελπισμένη για δικαιοσύνη, γεγονός που εκνευρίζει την Μαργαρίτα και την Μαρία, θεία και ανυψία ζητούν τη βοήθεια του Λυκούργου, για να ξεσκεπάσουν επιτέλους τη συγκεκριμένη γυναίκα. Οι δυο τους θα καταφέρουν να φτάσουν στην άκρη του νήματος, μέσα από έρευνες για το παρελθόν της αδερφής του Δημήτρη, έτσι σύντομα θα ανακαλύψουν τις απάτες της και θα την ξεφτυλίσουν σε όλη τη μάνη. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.